λόγω των ευρωπαθών στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να δούμε λίγο τι ξεκινά τώρα όσον αφορά το νοσοκομείο. Έχει μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Με αφορμή τι να μας εξηγήσετε? Πολύ ωραία το λέτε. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Ευρωπαίων της Θεσσαλονίκης και που με μεγάλη θέρμη την υποστήριξη και την αγκάλιασε η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεγάλη δημόσια τοιχογραφία με θέμα τη δωρεά οργάνων, μισθών και οργάνων, προκειμένου ακριβώς να ευαισθητοποιηθεί περαιτέρω η τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα πρέπει σαφώς να υποστηρίξουν τους ανθρώπους μας που έχουν προβλήματα υγείας και ιδιαίτερα χρειάζονται μεταμόσχευση ενός συμπαγούς οργάνου ή ιστών ή ακόμα και μυελού των οστών, προκειμένου κάποιος να μπορέσει να επιβιώσει και να κρατηθεί για πολλά χρόνια στη ζωή έχοντας μια καλή ποιότητα ζωής. Αυτή η πρωτοβουλία, επαναλαμβάνω, αγκαλιάστηκε με θέρμη από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από τον διοικητή, από τον κύριο Σπανόγλου, διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου, καθώς επίσης και από χορηγούς της πόλης μας, οι οποίοι με μεγάλη χαρά έβαλαν τα υλικά και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί η τοιχογραφία. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ομάδα καλλιτεχνών, την πανελλήνια ομάδα καλλιτεχνών Urban Act. Οι καλλιτέχνες θα ανέβουν σήμερα το μεσημέρι πάνω στη Καλωσιά, τα χρώματα βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο και θα ξεκινήσουν την δημιουργία του γκράφιτι. Το θέμα του γκράφιτι είναι στην ουσία είναι δύο πρόσωπα, που το ένα πρόσωπο φεύγει γιατί αποχαιρετά τη ζωή και το άλλο πρόσωπο έρχεται φέρνοντας νέα ζωή. Το σύνθημα λοιπόν θα είναι «Ζήσε δύο φορές». Και επίσης θα υπάρχει και ένα ακόμα σύνθημα, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα θα αναγραφεί όχι στη τοιχογραφία, θα το δουν οι καλλιτέχνες αυτό, το οποίο θα είναι «Ζήσε δυνατά, δόρισε περήφανα». Η χώρα μας δυστυχώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά στον ρεπό χάρτη των μεταμοσχεύσεων. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, κύρια συντονισμού από την πλευρά της πολιτείας και όχι τόσο πολύ ευαισθητοποίησης ή διάθεση δωρεάς από τους συμπολίτες μας. Χρειάζεται μια συνεχή επενθύμηση όμως για την ενημέρωση και αυτό το σκοπό έχει να καλύψει το γράφημα.